Κύριε Βακουφτσή, ένα φιλικό παιχνίδι, τρίτο για τα Μετέωρα, τρίτο και για τον Μέγα Αλέξανδρο Καλλιθέας. Πείτε μας τι είδατε σήμερα και αν μείνατε ικανοποιημένοι από την απόδοση της ομάδας, φυσικά από το σκορ τώρα τι να λέμε, 1-1. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα που μας αφήσαν ικανοποιημένους, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να βελτιώσουμε. Ήταν ακόμα ένα βήμα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε την ομάδα. Υπάρχει χρόνος, είμαστε περίπου στα μέσα της προετοιμασίας. Θεωρώ ότι είμαι ικανοποιημένος από την ομάδα. Βέβαια, ήταν δύσκολος λίγο και αγωνιστικός χώρος, γιατί το χόρτο ήταν λίγο μεγάλο. Αλλά εντάξει, ήταν μια καλή έτσι, μια μέρα που είδαμε πραγματάκια και να φτιάξουμε στη συνέχεια. Ο στόχος της ομάδας των Μετεώρων για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τρίτη εθνική κατηγορία φυσικά και για τον Μέγα Αλέξανδρο για πρώτη φορά. Σίγουρα θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία, θέλουμε να παρουσιάσουμε πράγματα, θέλουμε να ευχαριστηθούμε αυτή τη χρονιά. Θέλουμε διάφορα πράγματα, θέλουμε να δείξουμε ότι κάνουμε μια δουλειά έτσι καλαμπάκα και με μικρούς και να το ευχαριστηθούμε, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Να είναι μια χρονιά έτσι που να μας αφήσει ικανοποιημένους. Υπάρχει ενθουσιασμός και από την ομάδα αλλά κυρίως από τους φιλάθλους, οι οποίοι θα δουν για πρώτη φορά, όπως είπε ο Δαμιανός, την ομάδα στην ανώτερη κατηγορία. Νομίζω ότι τον ενθουσιασμό στους φιλάθλους το μεταδίδουν από την ομάδα. Σίγουρα όλοι θέλουν, προσμένουν δηλαδή να δουν την ομάδα, είμαστε στις αρχές. Σίγουρα τα συμπεράσματα δεν είναι ασφαλή ακόμα, οι προπονήσεις είναι δύσκολες, τα φιλικά είναι κάθε τρεις μέρες. Εντάξει, δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι σε ένα μήνα. Κύριε Βακουφτσή, ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη ιστορία, Ξάνθη, από ΕΛ, μας είπατε και άλλες ομάδες στις οποίες αγωνιστήκατε. Σήμερα ξεκινάει το πρωτάθλημα, τη Super League. Ποια είναι η άποψη σας, τι πιστεύετε, ευχόμαστε θα υπάρχει κάτι διαφορετικό? Ευχόμαστε να δούμε αυτό το διαφορετικό που περιμένουμε τα τελευταία δεκαετία, θα πω. Θέλουμε όλοι να δούμε ποδόσφαιρο, θέλουμε να απολαύσουμε καλούς αγώνες. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν εντάσεις σε αυτά που είδαμε πέρυσι και να δούμε ωραίους αγώνες, καλούς παίκτες, να χαρούμε το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Φαβορί, πέρα από τους συνηθισμένους. Εντάξει, βλέπουμε ότι είναι, ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Πιστεύω θα έχουν τον πρώτο λόγο. Αλλά δεν παίζουν ποδόσφαιρο μόνο για ποιος θα βγει πρώτος. Θέλουμε να δούμε γενικώς καλό ποδόσφαιρο. Θα δω ένα φιλικό ακόμα παιχνίδι, τρίτο στη σειρά, με ένα δυνατό αντίπαλο που είναι της ίδιας κατηγορίας, αλλά που και αυτός για πρώτη φορά, όπως και ο Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας, θα παίξουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τα συμπεράσματά σας από αυτό το παιχνίδι και κατά πόσο μείνατε ικανοποιημένος τόσο από το σκορ όσο και από την απόδοση της ομάδας? Ναι. Πραγματικά ο αντίπαλος ήταν μια ομάδα δυνατή, μια ομάδα που ήταν, μπορώ να πω, πιο έτοιμη από εμάς, πιο μπροστά στην προετοιμασία. Καταφέραμε τα πρώτα 25 λεπτά να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο, το καλό αγωνιστικό πρόσωπο, και αμυντικά και επιθετικά. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος μέχρι εκείνο το λεπτό από την προσπάθεια των παιδιών. Δείχνουν θετικά σημάδια και αυτό μας χαροποιεί όλους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φάνηκε και η κόκκωση των παικτών. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε. Έχουμε και άλλα δυνατά φιλικά και σίγουρα στα δυνατά φιλικά βλέπεις και καλύτερα και πιο εύκολα τα συμπεράσματα που θέλουμε και τις βελτιώσεις που θέλουμε να φέρουμε στην τακτική μας. Και πιστεύω ότι δουλεύοντας το ερχόμενο διάστημα μέχρι αρχές του πρωταθλήματος είμαστε έτοιμοι. Το ότι μετά το 25ο λεπτό η ομάδα της Καλλιθέας έχασε ρυθμό, έδωσε γήπεδο στον αντίπαλο, αλλά κατάφερε να διατηρήσει αυτό το 1-1, να δεχτεί ένα γκολ και να διατηρήσει το 1-1, βγάζοντας αντίδραση στα αμυντικά της καθήκοντα, αυτό είναι κάτι πολύ πολύ ευχάριστο. Ναι, σίγουρα. Δεν κινδυνέψαμε ιδιαίτερα από την αντίπαλη ομάδα. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Απλώς δεν είχαμε την φρεσκάδα και την ταχύτητα για να αναπτυχθούμε πιο καλά και πιο εύκολα να βγούμε στην αντεπίθεση. Τότε, ποιος αφορά τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια, αντίπαλοι, ημερομηνίες, νωρίς? Πριν το Super Cup θα γίνει ένα ακόμα παιχνίδι την Τετάρτη, θα οριστικοποιηθεί ο αντίπαλος, θα δούμε ποια ομάδα. Εδώ Καστοριά? Ένα Καστοριά. Από εκεί και πέρα έχουν κλειστεί δύο παιχνίδια με την ομάδα K20 του ΠΑΟ και του Πανατολικού.
και με την ομάδα της Βέρειας. Εκεί θα είμαστε και καλύτερα, πιο ξεκούραστοι και θα δούμε ένα διαφορετικό πρόσωπο από την ομάδα, αυτό που θέλουμε για την έναρξη του πρωταθλήματος. Όλα εδώ θα γίνουν ή και εκτός? Μάλλον με τη Βέρεια θα παίξουμε εκτός, θα δούμε όμως.